Αλλά την κατανόηση πρέπει να την έχουμε και τη δικιά σα. Επί τη ευκαιρία τώρα να σα πω γιατί γίνεται και η απόψινή εκδήλωση. Είχαμε προγραμματίσει την Τσικνοπέμπτη να κάνουμε μια γιορτή τη Τσικνοπέμπτη, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών, τα οποία μας κυνηγούν από ό,τι βλέπω και απόψε, και έχουμε αλλάξει και το μενού, ήταν διαφορετικά να γίνει, αλλά εξαιτίας του καιρού φοβηθήκαμε και αλλάξαμε και τον τρόπο του. Τέλος πάντων, κάτι ρεμπέδιο γίνηκε. Μην αγχώρεστε, σιγά σιγά θα απελπιστείτε όλοι. Να σας πω λοιπόν ότι συγχρόνω με την Τσικνοπέμπτη, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε και μια ευχαριστία τέλος πάντων για την Επιτροπή Αγώνα που μας βοήθησε και δόξα τω Θεώ απαλλαχτήκαμε από το ΛΜΑ, το οποίο ήταν πολύ επικίνδυνο για το χωριό μας και ήταν και πάρα πολύ επώδυνο. Θέλω λοιπόν απόψε, είναι μαζί μας η νομική μας σύμβουλος, η δικηγόρος, η κυρία Τζανακάτια Αναστασία. Ο κύριος Ζεμελάκης Γιάννης με την παρέα του, με την Νάνα, την Πετράτση. Αυτοί οι οδηγητές, ο Παπαδοντονάκης ο Κωστής, ο Ξερογιαννάκης ο Νίκος, ο Πετράκης ο Κωστής ο δικό μας εδώ, η ψυχή της ομάδας μας και όλοι εσείς, εάν ξέχασα κάποιο επώνυμο, δεν νομίζω, πρέπει να... η δικιά μου συμμετοχή άφηνε. Και όλο το συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Επίσης να σας ευχαριστήσω και τους χωριανούς, διότι στο πρώτο κάλεσμα που έκαναμε ήταν όλοι παρόντες. Μας στηρίξανε με όλες τις δυνάμεις και χρηματικά και ηθικά. Η ταλαιπωρία ήταν ότι το κουμπί το πήραμε επιτέξει, αλλά δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Αυτά είναι ο λίγης ήθελα να σας πω. Τώρα το παπά ξέχασα. Το παπά, ο παπάς του γιατρός είναι εδώ και για την ευλογία του θα ξεκινήσουμε. Ήταν και ενεργός η εκκλησία, ναι βέβαια. Ήταν ενεργός μέλος. Και ήταν και από τους προτεργάτες μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο που κάναμε το πρώτο έγγραφο διαμαρτυρίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προς την Περιφέρεια και τα λοιπά. Δηλαδή όλοι εδώ οι παρέα, τον αγώνα μας τον έχετε στηρίξει και με το παρεπάνω οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τους οποίους σε κάλεσα βέβαια, αλλά είναι και η εποχή τέτοια, ξεκινήσανε οι γάμοι, ξεκινήσανε βαφτίσεις, υποχρεώσεις και είναι πάρα πολύ. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους και την Επιτροπή Αγώνα, την κυρία Τζανακάτση με την παρέα της, τους καλεσμένους όλους. Καλή διευθέρεση. Θα σας ζητήσω λίγο σχετικά με το μενού. Το μενού λοιπόν αναγκαστήκαμε να το πάμε τελευταία ώρα στο φούρνο γιατί ο καιρός από ό,τι βλέπετε δεν μας άφηνε να κάνουμε το προγραμματισμένο αντικριστό. Ήτανε ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κοκουβιτάκης μαζί με τον Γιώργη τον Νταουντάτσι που ήθελαν να επιμεληθούν το φόρτο εργασίας για την Παρασκευή του. Εν τω μεταξύ το πρωί έριξε μια πτυχάλα, άρχισε τα δελτία ο καιρός, φοβηθήκαμε και προκειμένου να μείνει το μενού άψιστο και να χάσουμε. Φροντίσαμε να είναι καλά και ο Φουρνάρης, ο Βακάτης στην Παλιόχωρα που δεν μας έχαλα κατήρι ποτέ. Και πάλι, θα περιμένετε όμως λίγο, σας παρακαλώ, έτσι ξεκινήσει μια μισή ώρα το πήραμε γιατί πρέπει να το σερβίρουμε και ζεστό. Άμα εγκριγιάνει τώρα, τι να κάνουμε. Έρχεται, έτσι ξεκινήσει.
5-10 λεπτά να σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσουμε και να σε ευχαριστώ πολύ. Ο παπάς του Ιαννός, ο παπάς του Ιαννός θέλει να... Δυο κουβέντες από την Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Κατά πρώτον να ευχηθώ στο Σύλλογο και στα μέλη του που το ώστε να διατηρήσουν την παράδοση την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα. Πρώτον. Δεύτερον. Με λύπη θα πω κάτι. Εδώ πέρα το σχολείο αυτό ήταν γεμάτο παιδιά. Τώρα βλέπω και είμαστε όλοι μεγάλοι. Δυστυχώς. Πού είναι τα παιδιά που ήταν μια φορά εδώ πέρα. Ελενίτη. Όπου μας κατασκόταν στο ραδιό. Να ευχαριστήσω. Τα μέλη του συλλόγου του Πλέμανου. Ο φίλος του. Που είναι εδώ πέρα. Και όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για το Κακολίκι. Εύχομαι ο αγώνας τον οποίο κάνουμε εδώ πέρα να ευοδοθεί και σας καλώ όλους να στηρίξετε το Κακολίκι όσο μπορείτε. Κακολικιανοί, όπου και να βρίσκεστε. Γιατί τα βλέπετε τα πράγματα. Δεν είναι μονάχα να σμίγουμε εδώ πέρα μόνο σε εκκλησία και τέτοια πράγματα. Έχουμε υποχρεώσει για αυτούς οι οποίοι αγωνιστήκαν εδώ πέρα, για αυτούς οι οποίοι θυσιαστήκαν, για τους δασκάλους οι οποίοι είχαν έρθει εδώ πέρα, για τους παπάδες, για όλους αυτούς οι οποίοι εστηρίξαν εδώ πέρα το Κακολίκι και βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, έχω μια υποχρέωση ούτως ώστε τον αγώνα του που έκαναν αυτοί και εμείς να τον διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε όσο μπορούμε. Θα είναι αμαρτία, είναι μεγάλη αμαρτία, να ενδιαφερόμαστε μονάχα για τα ζώα μας. Να μην ζωοποιούμαστε κι εμείς. Λοιπόν, καλό είναι, ούτως ώστε, παρά τους δύσκολους καιρούς που υπάρχουν, παρά τα όσα δυστυχώς συμβαίνουν, ούτως ώστε να διαλυθούν τα χωριά τελείως, να κλείσουν εκκλησίες, όπως κλείσουν τα σχολιά, να κάνουμε εμείς τον αγώνα μας, ούτως ώστε να διατηρήσουμε όλα αυτά όπως είπε προηγουμένως τα οποία μας αφήσανε οι προγονείς μας. Και πάλι να είστε καλά, εύχομαι καλή διασύνδεση να περάσετε και ας είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών οι οποίοι βρεθήκαν εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο εδώ πέρα και γλεντήσαμε μαζί και ήπιαμε μαζί ένα κρασάκι και είπαμε μερικά πραγματάκια και είπαμε και ριζίδικα τότε και είπαμε και ματινάδες. Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη τους και να μην τους ξεχνάμε ποτέ. Γιατί αυτοί είχαν αγωνιστεί για τον τόπο εδώ πέρα. Αυτοί ακουβαλούσαν τις πέτρες εδώ πέρα να χτιστεί το σχολείο. Αυτό εδώ πέρα. Αυτοί αγωνιστήκαν να χτιστούν οι εκκλησίες και όλα αυτά τα οποία και να διατηρηθούν. Λοιπόν, είναι αμαρτία και είναι ντροπή μας να τους ξερνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Και πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, θα σας προσχωρήσω ακόμα. Η είσοδος απόψε ήταν εξαιτίας της κυκλοπαίμπτης ελεύθερη και παράμεινε ελεύθερη. Έχουμε ένα κατσίκι έξω. Η έξοδος είναι το οποίο θα γίνει μια αλυσιοφόρος αγορά και αυτό και μόνο. Εισιτήριο δεν έχει λοιπόν όπως καταλάβατε. Είσαι δωρεάν. Και υπάρχει ένα κατσίκι έξω το οποίο θα είναι μια κλήρωση με ένα ευρώ κλήρω. Ένα ευρώ ο κλήρω. Η είσοδος ελεύθερη, η έξοδος πληρώνεται. Μια φορά κέρδισα μια κασίκα.